Το Υπουργείο Παιδείας για τέταρτη συνεχόμενη φορά μέσα σε λίγους μήνες, με πανομοιότυπο τρόπο, καταφεύγει στα δικαστήρια. Πάλι το πρωί 11 η ώρα στάθηκε το εξώδικο της Ομοσπονδίας, 12.30 ώρα η δικάσιμος, για μια απεργία που ούτως ή άλλως έχει κριθεί στο πρωτοδικείο και υπάρχει έφεσή της που θα κριθεί τη Δευτέρα. Τώρα προσφεύγει για την απόφαση της ΑΔΔ. Είναι προφανές ότι το Υπουργείο δεν έχει καμία διάθεση να ενισχύσει το δημόσιο σχολείο, καμία διάθεση να πάρει μέτρα έτσι ώστε να στηριχτεί η δουλειά των εκπαιδευτικών. Και το μόνο που νοιάζεται είναι με επιβολή, με κατασταλτικό τρόπο να επιβάλλει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει καταδικαστεί από το 90% του κλάδου και από τη δίκαιη πλειοψηφία των μαθητών. Μέχρι χθες έστελνε εντολές και έλεγε ότι πρέπει να πάμε σε 28 τμήματα να καταγηθούν όλα τα λιγομελή. Οδηγίες για το πώς θα διδαχθούν τα μαθήματα έστειλε 30 Σεπτέμβρη και μπέρδεψε τους εκπαιδευτικούς αντί να τους βοηθήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν διαβάσει κάποιες οδηγίες πέρα από 4 γενικόλογες προτάσεις, είναι σαν να μην έχει περάσει κορονοϊός, σαν τα σχολεία να μην ήταν 1,5 χρόνο κλειστά με στραγγικές συνέπειες των μαθητών. Δεν κάνει τίποτα δηλαδή, ούτε καν για την ομαλή ένταξη των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ό,τι και να κάνει θα μας βρει μπροστά. Να ξέρει ότι ένα νομοσχέδιο που έχει καταδικαστεί από τη συντηρητική πλειοψηφία του κλάδου δεν πρόκειται να περπατήσει, θα μείνει στα χαρτιά. Καλούμε όλους τους συναδέλφους στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα στο Εφετείο, το πρωί την ώρα που εκδικάζεται, να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία, όπως και σε όλες τις συγκεντρώσεις που έχουν κανονιστεί σε όλη την Ελλάδα, μια μέρα που θα κινητοποιηθούν και οι μαθητές σε όλη την Ελλάδα ακριβώς για αυτά τα προβλήματα.